και ο Μπουμάν σε αυτή την κατάσταση δεν παίρνουν. Θα πάνε πλάγια. Θα πάνε πλάγια και θα σεντράρουν. Εκεί θα πηδήξει ο Μαλαϊζάς, ο Βιτόρ, ο Τζιόνης, ο Χατζησαΐας, τέσσερις. Εντάξει, Σκόνδρας πέντε. Γιατί και ο Σκόνδρας τύπης είναι μπακ αριστερό. Ουσιαστικά είναι σέντερ μπακ με χαμηλό μπόι. Δηλαδή δίνεις δικαίωμα στον Παναθηναϊκό με στην Τούμπα να πάρει κατοχή μπάλας, γιατί έχεις βάλει τον Μπερμπάντοφ, να σου κάνει τις σέντρες, να έχεις τετράδα στην άμυνα και όχι πεντάδα, και να σε βομβαρεί και να σου γίνει το 1-2. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ο ΠΑΟΚ τη γλίτωσε, γιατί ήταν τυχερός. Και τώρα βγαίνει μετά ο Σαββίδης, ενώ αν έμπαινε τον γκολ του Πέτριτς δεν θα ανανέωνε τον Ίβιτς, γιατί το πιάνει ο Γλύκος, τώρα ανανεώνει. Και σε ρωτάω εγώ, είναι σωστή προσέγγιση αυτή, δοκάρει και μέσα μπαίνεις, δοκάρει και έξω φεύγεις? Ναι. Ναι. Ναι, ήταν προδιαγεγραμμένο. Βάλαν και τον Τζαβέλα να λαλάει. Ναι, και τι καλά που είμαστε και σοβαροί είμαστε και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός ο Ίβιτς. Εγώ λέω θα το δούμε το... Ναι. Ναι, ποτέ δεν θα πούμε ότι πήγε πολύ καλά, πολύ καλύτερα από τον Τούντο. Πήγε καλύτερα από τον Τούντο. Τώρα, 1,5 εκατομμύριο πρίμο ο Σαββίδης. Σαμπάνιες στα αποδυτήρια, δηλώσεις μέχρι τα χαράματα και στη γιορτή, λέει με παοξίδες, θα κάνουμε, λέει, γιορτή των 90 χρόνων. Ρε φίλε, ντρέπεστε να πείτε ότι πανηγυρίζετε στο Λευκοπύργο την πρωτιά στα play-off? Γιατί αυτοί βγάλαν μια ανακοίνωση ότι ό,τι και να γίνει, εμείς θα πάμε στο Λευκοπύργο να γιορτάσουμε τα 90 χρόνια. Δηλαδή ήταν τόσο σίγουρο ότι θα περάσουν και λένε θα το πανηγυρίσουμε, αλλά δεν θα πούμε ότι πανηγυρίζουμε, ότι είμαστε για τα 90 χρόνια. Και σε ρωτάω εγώ, αν έπαιρνε τον γκολ του Πέτρες, θα πηγαίναν να γιορτάσουν αυτή τα 90 χρόνια πρώτον. Δεύτερον, οι παοξίδες γιορτάσαν τα 90 χρόνια. Η μισή στο Παλατάκι, στο Μέγαρο, και η άλλη μισή στο Λευκοπύργο, αν θυμάσαι καλά. Στο Λευκοπύργο τότε βρίζαν τον Σαββίδη. Χθες δεν τον βρίζανε. Γίνονται πολλά παλαβά στη Θεσσαλονίκη. Γουστάρω να τα σχολιάζω, γουστάρω να τα λέω όπως ακριβώς είναι και πρέπει να είμαστε και αυστηροί όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας. Τώρα, όσον αφορά το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με την ΕΠΟ, ακόμα περιμένουμε να ακούσουμε της κοινής αποδοχής Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ υποψήφιο για αντίπαλο του Κυρτζίκη.